Γιατί να συμπάμε σε κάποια περιστατικά της καθημερινότητας, να δούμε και λίγο από τη δική σου οπτική γωνία που είναι διαφορετική από... Γίνεται να το δώσω πολύ. Πλάκα κάνεις. Ευχαριστώ. Να το δώσω σε ένα φαν. Στην πιο πρόσφατη επικαιρότητα, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, την στιγμή που πήγε ο κ. Παπανδρέου να ψηφίσει, ήταν μαζί του η αδερφή του. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλή αδερφή, αδερφή είναι. Ποια είναι η αδερφή του? Μια κόρη Ανδρέα από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία. Πήγανε μαζί για να ψηφίσουν. Όμως εκεί οι υποψήφοι δήμαρχοι. Να ρωτήσω κάτι. Στο πάθος θα βγάλω τη φωτογραφία με τον κ. Παπανδρέου. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Η αδερφή είναι προ Μαργαρίτας ή μετά? Προ. Είναι τεροφαλής. Στο πάθος τους εκεί οι υποψήφοι δήμαρχοι να είναι κοντά στο κάδρο και στην εικόνα του κ. Παπανδρέου, ποδοπάτησαν κυριολεκτικά. Δηλαδή θύψαν τη γυναίκα, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες στο νοσοκομείο, έκανε κάποιες εξετάσεις, έφυγε γιατί πολύ απλά δεν τη γνώριζαν. Αλλά και να. Αν μην ήταν η αδερφή του κ. Παπαδρέου, χτύπησε έναν άνθρωπο. Δηλαδή στο πάθος να είναι μέσα στην εικόνα. Ναι. Αυτό το συνεκνευρίζει λίγο, σου λέει ότι έχουμε τρελαθεί τελείως. Όλα για την καρέκλα. Ναι. Δεν τα παίρνεις λίγο στο κρανίο με αυτή την εικόνα? Γιατί δεν συμμετέχω, Σπύρο μου? Δεν συμμετέχω συνειδητά. Στις όλες τις αμερικανικές χώρες συμβαίνουν αυτά. Ναι. Δηλαδή, άκουσα έναν τύπο, να πούμε, έναν πολιτικό. Έναν τύπο, έναν υπάλληλό μας, ας πούμε, ο οποίος έλεγε, μα αυτά δεν γίνονται ούτε στις τριτοκοσμικές χώρες. Και τι την έκανε, βρε, τη χώρα μου, κέρατο βερνικωμένο, τριτοκοσμική δεν την έχεις κάνει? Δηλαδή, πρωτοκοσμικοί είμαστε. Με όλο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, με όλο αυτό που ζούμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή, που είμαστε γενικά στο από κάτω. Πάμε σε άλλο περιστατικό. Πάμε στα φανάρια. Τη Siemens. Ναι. Νομίζω αυτές τις μέρες, ναι, σε περισσότερο από 300 σημεία στην Αθήνα. Δεν σου τύχει οδηγώντας ότι δεν λειτουργούν πολλά φανάρια στην Αθήνα. Ακόμα και τώρα υπάρχουν, να τα φτιάξουν, αλλά δεν. Ο λόγος? Δύο είναι οι λόγοι. Δεν υπογράφονται τα χαρτιά για τα ανταλλακτικά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δύο είναι οι λόγοι. Ο πρώτος και κυριότερος είναι ότι έχουμε επιτρέψει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανίκανοι να διαχειρίζονται τη ζωή μας, τα χρήματά μας, γενικότερα να μας διαχειρίζονται, και γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το τέλμα, στην κατάσταση να μην λειτουργούν τα φανάρια, γιατί η Siemens και το παρελθόν της Siemens με το ελληνικό κράτος έφερε το αποτέλεσμα αυτό, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον δεν λειτουργούν τα φανάρια σωστά, διότι την ώρα που πάω να σταματήσω το φανάρι και περιμένω και άλλοι τέσσερις από πίσω, έρχεται κάποιος δια της βίας και θέλει να μου καθαρίσει το τζάμι μου. Δεν θέλω εγώ, και αρχίζουμε την κουβέντα. Και καθυστερούν από πίσω. Αφήνεις, Μπουρβουάρ, αφήνεις, σου καθαρίζει το τζάμι, δηλαδή αφήνεις. Δίνεις, μπαίνεις λοιπόν. Γιατί είναι μια πίεση για πολλούς που οδηγούν. Ψυχολογική. Αλήθεια, μικρή. Ναι, μεγάλη. Γιατί μικρή? Είναι μεγάλη η πίεση. Να βλέπεις σε κάθε φανάρι, σε κάθε σταυροδρόμι, πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι από άλλο τόπο, από άλλη χώρα, και δημιουργούν μια αισθητική τριτοκοσμικής κυριολεκτικά χώρας, που και εκείνοι να ζήσουν θέλουν. Αλλά το ζητούμενο είναι, εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι για να ζήσουν ή είναι ως παρασιτική κοινωνία την οποία δημιούργησαν σκόπιμα για να χαλάσουν και τη δική σου αισθητική? Δεν μπορεί να βλέπεις τον Παρθενώνα και να γυρνάς από εκεί και να βλέπεις 12 νοματέως που σου βιάζουν την ψυχή, τη ζωή σου εκείνη την ώρα για να πάρουν κάτι της, να ζήσουν και αυτοί. Αλλά αυτός ο άνθρωπος πώς ήρθε εδώ? Έδωσε, λέει, 5.000, να πούμε, δολάρια για να έρθει να... Που τα βρήκε, βρε, ο Ινδός να πούμε τα 5.000 δολάρια και ήρθε στην Ελλάδα? Τρία μαγαζιά θα έφτιαχνε εκεί πέρα. Τώρα όμως θα ξεσκοθούν και θα πούνε ότι είναι κατά των ανθρώπων. Κατά είναι. Δεν αναγνωρίζετε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Το ανθρώπινο δικαίωμα το δικό μου είναι εις βάρος του δικού σου? Γιατί εμένα μου βιάζει τη ζωή μου ο άνθρωπος αυτός. Πώς είναι, δηλαδή, το κατάλαβα? Το δικό μου ανθρώπινο δικαίωμα πάει περίπατο? Το παιδιό μου το δικαίωμα το ανθρώπινο να ζήσουν στην πατρίδα τους και να μην τους βιάζει κανένας. Πιστεύεις ότι παίρνουν και δουλειές Ελλήνων σε απλές εργασίες? Αν παίρνουν, βεβαίως και παίρνουν. Διότι εγώ παίρνω εσένα που είσαι από το Πακιστάν, φθηνότερα από αυτόν που είναι από την Ελλάδα, και σου δίνω και πολύ λιγότερα, και δεν σου βάζω και οίκα, και σπρώχνω και παίρνω τον επόμενο, και δεν έχεις να πας πουθενά για να διαμαρτυρηθείς. Κι όλο ζητιανεύει στα φανάρια πίσω από τον αμάξιο τα κνάρια. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ο κόσμος που σε βλέπει και σε αγαπάει την ομορφιά μου, κουρασμένος, άϊπνος, ο Νότης όταν δεν τραγουδάει τα χώνει, και όταν δεν τα χώνει τραγουδάει. Τα χώνει όταν τραγουδάει. Τα χώνει όταν τραγουδάει. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Ξυπνάτε, ρε. Του γερου κόσμου η καρδιά καινούργια μα θέλει, γιατί την εκκρεμάσανε οι ρουφιάνοι στο τσιγκέλι. Όταν δεν τα χώνει, τι κάνει σαν άνθρωπο? Τα χώνει. Περνά στον χρόνο σου. Τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει? Γιατί ξέρεις, έχουμε ξεχάσει και λίγο αυτό. Πάω βόλτα με τα σκυλιά μου, με τη γυναίκα μου, βρίσκομαι με φίλους μου, τέτοια πράγματα.
ανθρώπινα, φυσιολογικά. Κάθομαι στο σπίτι μου, βλέπω τηλεόραση, διαβάζω κανένα βιβλίο, κάνω βόλτα με το αυτοκίνητο μου, αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ γρήγορα, το τονίζω. Μέσα στην Αθήνα γρήγορα, όχι. Πάρα πολύ γρήγορα όμως. Εγώ πάω απέναντι αργά, τι φταίω. Πολύ γρήγορα. Πας αργά, ναι. Πήγαινε αργά. Εμένα γιατί. Πόσο. Ορίστε. Να με πάρω στο λαιμό μου. Γιατί να σε πάρω στο λαιμό μου, άμα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Πολύ. Άμα πηγαίνει εκεί που πρέπει, γιατί να σε πάρω στο λαιμό μου. Θε να πα με 30. Στη δεξιά λωρίδα, άκρη-άκρη. Εκεί. Γάλι-γάλι, πεζοδρόμιο-πεζοδρόμιο. Εγώ που βιάζομαι και θέλω να τρέξω γιατί μου το απαγορεύει. Και έλα εδώ ρε πολιτεία, πλάκα να πούμε. Που μα λε τώρα ότι θα πρέπει να μου πάρει εμένα φόρου για το αυτοκίνητό μου το οποίο κοστίζει τόσο. Πάρ του του φόρου. Αφού αναλογικά το δικό σου αμάξι πληρώνει τόσους φόρους, τους πήρου που είναι λίγο μεγαλύτερο αυτούς και το δικό μου είναι μεγαλύτερο τους περισσότερους φόρους. Γιατί μου απαγορεύεις να τρέχω, γιατί λέει το όριο ταχύτητας και όριο ταχύτητας δεν σε κλαμάνε. Είσαι δημόσιος κίνδυνος έτσι. Ναι, είσαι δημόσιος κίνδυνος γιατί τρέχεις. Και δεν είναι δημόσιος κίνδυνος αυτός που δεν τρέχεις στην αριστερή λωρίδα και πηγαίνεις από πίσω και του ανάβεις τα φώτα γιατί βιάζεσαι να πας στη δουλειά σου. Όχι, τσαντίζεται, σου πιάνει φρένο. Ρε φρένο πιάνεις. Σου ανάβουμε τα φώτα για να πας δεξιά γιατί πηγαίνεις στην αριστερή λωρίδα. Μου σπάς τα νεύρα με τα φώτα. Θα κάνω εγώ τον αργό. Μου σπάς τα νεύρα, φίλε, με τα φώτα. Σου σπάω τα νεύρα. Επειδή τα μάξι σου πάει 300. Είσαι μάγκας, δηλαδή. Επειδή πάει 300, πρέπει να το πας 300. Εσύ γιατί θα θες να πας στην αριστερή λωρίδα? Δεν είναι πολύ αυτό που πάει αριστερή λωρίδα αργά τώρα. Εκτός αν πηγαίνεις 300, ο άλλος πάει 120 φαίνεται ότι πάει αργά. Όχι, 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 όχι. Δεν μιλάω για τέτοιες ταχύτητες. Μιλάω για την ταχύτητα, την φυσιολογική που είναι για τη δεξιά λωρίδα. Και στη βόλτα του ταχώνει, κατάλαβε. Για τη δεξιά λωρίδα πηγαίνεις με την ταχύτητα αυτή, είναι η πρέπουσα. Με την ίδια ταχύτητα στην αριστερή και όταν σου αναβοσβήσει όλα τα φώτα, γιατί τι να σου κάνει, σου στηρίξει. Σου αναβοσβήνει τα φώτα για να περάσει. Εσύ πιάνεις φρένο. Αυτό τι σημαίνει κάτι. Όχι. Έλλειψη γνώσης. Ποιος γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Πραγματικά. Ελάχιστη. Ελάχιστη. Αυτό το σηματοδότη τον έχουν μέσα για διακόσμηση στο αυτοκίνητο. Για έναν λόγο χινεύρα, σου ήρθε η περαίωση. Α, σίγουρα. Αυτό είναι. Την έχω κάνει την περαίωση πριν μου τη ζητήσουν. Α, μόνος δηλαδή, πήγες κατευθείαν. Και... γιατί ήξερα ότι θα μου το ζητήσουν, μου το είχε πει ο λογιστής μου. Φλίλι, μπλέξουμε. Πληρώνεις εφορία, κανονικά έτσι. Αν πληρώνω εφορία, ναι. Το είπα και σε μια συνέντευξη που έκανα πρόσφατα. Όσο τρεις υπουργοί. Ναι. Ήρθε στιγμή που πλήρωσα εκατομμύρια πολλά. 34 εκατομμύρια φόρο. Σου στείλανε ένα ευχαριστώ, κάτι. Όχι, κλέφτη με λένε. Ότι δεν δηλώνω γιατί όταν σου λέει ο άλλος ότι σε αμφισβητώ, πηγαίνεις στην εφορία για να κάνεις την φορολογική σου δήλωση. 34. Ναι. 34, γιατί δεν ξέρω. Σε δραχμές. Εκατομμύρια δραχμές. Α, δραχμές. Λοιπόν, πηγαίνεις στην εφορία για να κάνεις την φορολογική σου δήλωση και σου λέει, μισό λεπτάκι, δεν είναι δυνατόν να έχετε βγάλει αυτά τα χρήματα μόνο. Σε βγάζει κλέφτη. Αφού έρχεται και σου λέει να κάνουμε περαίωση, τι περαίωση να κάνουμε, ρε. Εκεί τι του λες, τι να του πεις. Κάτι γαμοσταυρίδια πρέπει να του ρίξεις, αλλά αν του ρίξεις γαμοσταυρίδια, αρχίζει εκείνος και μαζί με όλη την υπηρεσία και σε παίρνει το κατόπι. Και όλο το κράτος πλάκα είναι μαζί με αυτόν ο οποίος προσπαθεί να σε κλέψει υπέρ του κράτους, που το κράτος, γιατί να σε κλέψει αφού εσύ είσαι το κράτος. Δηλαδή κλέβει το κράτος εμένα που είμαι εγώ το κράτος. Κλέβω εγώ τον εαυτό μου με λίγα λόγια. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι τους ρόλους τους. Άιντε θύμα, άιντε σόνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο μηνιάς. Να σου πω κάτι. Τώρα ως Έλληνας που κινείσαι καθημερινά, πληρώνεις. Ποιες είναι οι στιγμές που λες τώρα, εγώ αισθάνομαι κάθε μέρα. Σε μια πρώτη εικόνα, δηλαδή. Πληρώνω 45%, ίσως και παραπάνω, για τους φόρους μου. Μόλις βγάλω τα χρήματά μου, 100.000 ευρώ για παράδειγμα, έβγαλα όλο τον χρόνο, μου παίρνει τις 45. Πάνε 45. Τις 55 που μου μένουν τώρα εμένα, κάθε φορά που ψωνίζω το οτιδήποτε, μου παίρνει και 23%. 45-23% μπόλικα. Ναι, μετά. Και έρχεται μετά και σου λέει, για να κυκλοφορείς το αμάξι σου αυτό, με μια προσάυξηση εκείνη. Για να κάνεις οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πρέπει να ξαναπληρώσεις. Ανοίξει ένα σπίτι, κλείνω. Το σπίτι σου, τα πάντα, τα πάντα. Και έρχεται κάποια στιγμή που λες, πάρε παιδί μου, Σπύρο μου, που είσαι γιος μου, αυτά τα λεφτά που εγώ έχω βγάλει όλα με αυτά τα χρόνια, πάρτα. Πάρτα, τι πάρτα. Έρχεται ο Νταβατζής, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό το κράτος δεν είναι τίποτα. Είναι Νταβατζής, μόνο, προστάτης. Γιατί δεν έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης, επένδυσης και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει αθέμαξη, να κάνει φορομπηκτικές κινήσεις. Άλλες εικόνες του κανονιώτης έτσι. Οπουδήποτε και απάσει, οποιαδήποτε υπηρεσία, ο υπάλληλος ως επιτοπλίστος σε αντιμετωπίζει σαν να είναι ο θρονιασμένος που πήρε το αξίωμα, δεν ξέρω από πού και εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα πρέπει να τυραννήσει, αντί να σε εξυπηρετήσει. Εξυπηρετητής είναι. Είναι δηλαδή όπως παλαιότερα στην Ολυμπιακή, τα παλαιότερα χρόνια, έμπαινε στο αεροσκάφος και η αεροσυνοδός ήταν τουλάχιστον η κόρη του Ωνάση. Πού πας, μωρή, σερβιτόρα του αέρα είσαι. Δεν στο λέω για να σε μειώσω. Αυτή είναι η εργασία σου.
Είσαι προσωπικό ασφαλείας, είναι γονικά. Υπτάμενος, δεν είναι προσωπικό ασφαλείας, είναι υπτάμενος εξυπηρετητής των πελατών που πληρώνουν για να υπάρχει. Αυτή και η εταιρεία της. Αυτό είναι. Τώρα δεν έχουν ύφος. Δεν έχουν ύφος τώρα. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πλάνα. Λέω για παλαιότερα. Ναι. Φέρνω ένα παράδειγμα. Πολύ ψηλά. Ή οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος είναι καρεκλοκένταυρος. Έχει κάτσει σε μία καρέκλα και σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις υποχρέωση απέναντί του, ενώ εκείνος δεν έχει καμία υποχρέωση. Μόνο να σε ταλαιπωρεί. Άλλο. Με τους τροχονόμους πώς θα πας. Έχεις τσακωθεί με κανέναν. Μια χαρά. Έχεις αρπαχθεί. Δεν προλάβει να το δουν. Ναι. Αν τυχώς. Όταν σταματάς. Και έρχονται για σε πιάσουν. Με έχουν σταματήσει και με έχουν δράσει. Τι έχεις κάνει. Λοιπόν. Έκανες κοντράδα. Τι έχεις τροχονόμους να γράψεις τώρα. Να πες μου ένα απολαυστικό διάλογο με τροχονόμους που έχει πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα. Ναι, ναι, με διάλογο. Ναι. Καβούρι και πάω για τα Αστέρια το 2004 που ήμουν εκεί. Έχω μια Τζάγκουαρ λοιπόν και πηγαίνω στον δρόμο, αλλά είναι σκορπισμένη αριστερά-δεξιά με τα αμάξια. Και... Ναι, είναι λίγο Τέτρις. Το... Και πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Πρέπει να τραγουδήσω εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν θα τραγουδήσω άλλη. Εκείνη την ώρα. Αλλά δεν με αφήνει κανένα να περάσω και περνάω και εγώ έτσι. Έρχεται λοιπόν, με σταματάει, μόλις τρίβω από τη Βουλιαγμένη, εκεί στο τελείωμα δηλαδή που τελειώνει η Βουλιαγμένη, μόλις τρίβω αριστερά, έρχεται από πίσω το περιπολικό, ανάβει το φανό, σταματάω. Έρχεται ο αξιωματικός, καλησπέρα, καλησπέρα σας, του δίνω τα χαρτιά μου κτλ. Μου λέει επικίνδυνη οδήγηση, υψηλή ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση. Του λέω και έτρεχα και οδηγούσα όπως ακριβώς το περιγράφεις. Επικίνδυνο δεν είναι για εμένα. Επικίνδυνοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν τριγύρω. Μάλιστα. Εγώ επικίνδυνος δεν είμαι, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια που οδηγώ το παραμικρό, δεν έχω ακουμπήσει αυτοκίνητο, δεν έχω κανένα δυστύχημα και τρέχω με χίλια. Γιατί? Διότι ένας καλός οδηγός είναι καλός οδηγός όχι μόνο όταν κάνει τσαλιμάκια με τα μάξι του, αλλά όταν διαβάζει τις προθέσεις του άλλου. Ωραία. Και τι έγινε μετά? Και μόλις γυρνάει και μου δίνει το χαρτάκι και το βλέπω, του λέω τι γράφει εδώ. Μου λέει 280 ευρώ. Αδερφέ, δεν με συμφέρει. Μαζάρια, στο πρόστιμο! Ο Βαλτρελάνη, γράψε με για ζώνη. Μου λέει, τι εννοείται. Αυτό δεν με συμφέρει. Άμα είναι να πληρώνω 280 ευρώ κάθε τόσο που τρέχω, του κλείσαμε το μαγαζί. Αρχίζω και τρέχω, του λέω λιγότερο. Κάναμε πλάγα, πήρα το προστιμάκι μου και έφυγα.